Πέρα από τα υπόλοιπα, έχουμε τους καθηγητές, τους ανεμβολίους καθηγητές. Το συζητάγαμε και πέρσι το θέμα. Τους υποχρεώνει να κάνουν ένα τεστ εβδομαδιαίως. Αυτό πώς το βλέπετε εσείς? Νομίζω ότι το να κάνει ένας τέτοιος έτσι, εκπαιδευτικός, να το πω έτσι, που έχει κάνει μια παράξενη επιλογή, το να μην εμβολιαστείς σήμερα είναι μια παράξενη επιλογή, δεν θα την έλεγα και ιδιαίτερα ευφυή. Το να κάνει ένα rapid test για να προστατεύει το υπόλοιπο περιβάλλον στοιχειοδός είναι το minimum κόστος διατήρησης, να το πω έτσι απλοϊκά, της ξεροκεφαλιάς του. Λειτουργεί και λίγο τιμωρητικά η διάταξη αυτή που λέει ότι εσύ που δεν έχεις κάνει το εμβόλιο θα πας, ας πούμε, να το πληρώσεις από τη τσέπη σου. Γιατί το βλέπετε έτσι, κύριε Χτύπη? Γιατί επί της ουσίας τον τιμωρεί. Δηλαδή, για μια επιλογή που έκανε, οι άλλοι πολίτες που κάναμε το εμβόλιο και ακολουθήσαμε τους κανόνες και τις προτροπές των ειδικών, των καθηγητών, όπως ο κ. Βασιλακόπουλος. Ναι, αλλά τώρα όταν παραδέχεσαι ότι δεν υπάρχει τίποτα, όταν παραδέχεσαι ότι δεν υπάρχει πανδημία, όλη η κοινωνία είναι ανοιχτή και βάζεις τον ανεμβολίαστο να πληρώνει από την τσέπη του το τεστ, είναι αντίθετο. Γιατί δεν πάει να κάνει το εμβόλιο ο ανεμβολίαστος? Επιτρέψτε μου. Το εμβόλιο εκεί είναι, περιμένει, δεν έχει φύγει. Η κυβέρνηση έχει την ευθύνη που δεν τον έπεισε. Με προβληματίζει πάρα πολύ πάντως, επειδή έχω ένα παιδί στο τελευταία τάξη του δημοτικού, να του κάνει μάθημα ένας δάσκαλος ανεμβολίαστος. Και να σας πω γιατί με προβληματίζει. Όχι γιατί τόσο θα κολλήσει το γιο μου, είναι εμβολιασμένος μια χαρά και θα κάνει και την αναμνηστική δόση. Με προβληματίζει γιατί αυτός ο άνθρωπος δεν είχε την ευθυκρισία να αναλύσει σωστά τα πράγματα και να πάρει για τον εαυτό του τη σωστή απόφαση. Τι γράμματα θα μάθει στο παιδί μου? Αυτό είναι το δικό μου προβληματισμός. Να το βάζετε τώρα, τώρα σε πιο... του τώρα, σε άλλη βάση. Στο αν είναι, υπερβολικό αυτό που ακούγεται. Καλός εκπαιδευτικός. Δεν είναι καθόλου υπερβολικό, κύριε Χτύπη, αν μου επιτρέπετε. Δεν υπάρχει ούτε ένας λογικός λόγος, ούτε ένας, κανένας, ένας νοήμων άνθρωπος μορφωμένος να μην εμβολιάζεται. Ούτε ένας. Υπάρχουν δοξασίες, είτε είναι θρησκευτικές, είτε είναι πολιτικές, είτε μπουρδολογία. Ένας σοβαρός λόγος δεν υπάρχει.